Σύντομα στο νόμο 13 απαγορεύσει παράξενα στην εκκλησία. Ακούστε, ένας παπάς κατά τη διάρκεια της Ανάστασης, έχουμε ακόμα παρατράγουδα από το Πάσχα, βγαίνουν στη φορά, έβαλε χέρι στους πιστούς που ήταν μέσα στην εκκλησία. Ακούστε για ποιο λόγο. Τον ενοχλούσαν οι πιστοί που έβηχαν και όχι μόνο αυτό. Όταν μετά από λίγη ώρα λοιπόν, αφού το ήταν σε εξέλιξη λειτουργία, από άμβονος λοιπόν ο ιερέας διακόπτει τη λειτουργία και είπε προς τους πιστούς αυτούς που βήχουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να μην έρχεστε στην εκκλησία, να πηγαίνετε σπίτι σας και να παίρνετε τα φάρμακά σας. Πραγματικά οι πιστοί σοκαρίστηκαν και πολλοί από αυτούς μέχρι που να τελειώσει η λειτουργία έβηχαν από μέσα τους όσο μπορούν να το κάνουν προκειμένου να μην τους καταλάβει ο παπάς. Πώς βήχεις από μέσα? Τι θα πει βήχω από μέσα, μπορείτε. Πώς το κάνεις με αυτό? Αλλά οκ, εντάξει, τους έβαλε χοντρό χέρι και καλά έκανε. Καλά και έβηχαν, κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε το. Έτσι οι άνθρωποι έβηχαν και επειδή δεν είμαστε, μπορεί σε αυτή τη χώρα, οι περισσότεροι να είναι το θρήσκευμα, το επίσημο της χώρας με χριστιανή οδόδοξη, αλλά δεν γνωρίζουμε τις βαθύτερες εντολές που υπάρχουν στην χριστιανοσύνη και υπάρχει ψαλμός ειδικός, τον βρήκαμε, τον ανακαλύψαμε. Ναι, γι' αυτό εδώ το θέμα που αποκαλύπτει ότι πολύ καλά έκανε ο παπάς που έβαλε χέρι σε αυτούς τους πιστούς που είχαν το θράσος να βήχουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Υπέρ του καθαρότερου λαιμού το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Έλεος πια με το δρόμο δικά σας. Μπορεί να έχουμε σταυρό απ' έξω, αλλά δεν είμαστε νοσοκομείο. Γούχο ένας, γούχοι άλλοι, γούχο όλοι μαζί. Καταδύσατε τον οίκο του Θεού και τη σπιναλόγα. Μου θέλετε και εκκλησία, άρρωστοι άνθρωποι. Αν δεν τραβάτε σπίτι, να κόψετε καμιά βεντούζα. Τρομάζετε τα εξαπτέρυγα, μας βίνετε και τα κεριά. Άσε που γεμίζουμε και ψίχουλα όταν τρώτε αντίδωρα. Και ποιος να τα σκουπίσει? Γουχου, 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 γουχου.